Σήμερα είναι η μέρα της Σοφίας, φίλε. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Καλησπέρα από όλους σε όλους και σε όλες. Και σήμερα θα απολαύσουμε Σοφία. Καλησπέρα. Γιατί εμείς σήμερα είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων. Γιατί έτσι? Γιατί θέλουμε να δώσουμε τον αέρα που σου ανήκει σε αυτήν την εκπομπή. Τον αέρα που μου ανήκει. Ναι. Θέλουμε να εστιάσουμε στην... στις δυσκολίες καθημερινότητας που περνάει μια κοπέλα στο κορδελιό. Στο κορδελιό, πολλές δυσκολίες περνάει καθημερινά. Αυτό λέω. Αληθεύει ότι είναι εξωτικό το κορδελιό. Είναι όχι εξωτικό, υπερεξωτικό. Υπερεξωτικό, overdose εξωτικό. Εγώ το ξοκρατάω σε αυτό το που λέτε. Σωστά, τι λέτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα στο κορδελιό, φίλε. Δώσε στίγμα, δώσε στίγμα, γιατί πέρασα το πάμε εγώ από εκεί. Που κάνουν διαγωνισμό ο ένας με τον άλλον, ποιος θα φερθεί χειρότερα στη γυναίκα. Γενικότερα σαν έννοια. Μάχη σώμα με σώμα. Μάχη σώμα με σώμα. Μία σταθερή εικόνα που μεγαλώσαμε πηγαίνοντας στο κορδελιό είναι η έξαλλη γυναίκα να πηγαίνει σε καφενείο να το μαζεύει μετά από τρεις μέρες τον άλλο που παίζει μπιρίμπα και μπουρλότ. Καλά κάνει. Όποιος παίζει, είπαμε, είναι υγιέστατος. Το όποιος που παίζει, θυμήθηκα ένα με τον Χάρη Κλίν. Εμάς ένα με τον Χάρη Κλίν που έπαιζε χαρτιά ο άνθρωπος και έρχεται η γυναίκα του σε μια στιγμή. Λέει, αλλά γεννάω τον Στέρν. Λέει, καλά, κοριτσάκι μου, πώς κάνεις έτσι, σε λίγο. Περνάνε 4 χρόνια, ξανά σχολείο πάει το παιδί. Νεύρε, έρχομαι, τι λέει. Περίμενε μια ανάσα, πάρε. Περνάνε άλλα 12-13 χρόνια. Φαντάρος, ρε, φαντάρος, το καταλαβαίνω. Τώρα σηκώνομαι, ρε, αδελφάκι μου. Δηλαδή, ήμαρτον, όλα έχουν τα όρια της. Τα όρια τους. Χάρη Κλίν, ε, πόπο, απίστευτος. Απίστευτος, έφυγε. Έφυγε γρήγορα κι αυτός. Απολαυστικός κωμικός. Τον θεωρώ μέσα στην τριάδα το πάνθεον από τους Έλληνες καλλιτέχνες. Δεκαετία 80 ήταν top. Ε, βέβαια. Και να τα δοξάστε με, τα παρατήστε με, τα σέβες μάντρες. Ο Τραμπάκουλας. Εν τω μεταξύ, άμα ακούσει σέβες μάντρες, είναι σαν να μιλάμε σήμερα, 2018. Καλά, εννοείται. Τα αυτό. Πάντα. Γιατί, ο Αντρίκος, ο Κωστάκης, αυτή είναι η Ελλάδα. Άμα κάνεις μια αναζήτηση έτσι, στην αρχαία Ελλάδα, το πώς σκεφτόντουσαν και το τι κάνανε. Δηλαδή, δεν θα βρει κοινά στοιχεία. Πολύ μου αρέσει αυτό το αθλητικό που έχουμε, αρχαία Ελλάδα τώρα, Σοφία Κορδελιό. Ναι. Και ενώ το ξάνθη λάβει, το παίρνει αχτύπητο. Τι χτύπητο, δεν. Ο σκοτωμός που έγινε εκεί. Εντάξει, κυνηγάμε Μέλο Περέιρα, ήδη ανέβασα τον blog μου στο DNA. Κυνηγάω αρχιδητητή ΕΠΕΚ Πορτογαλία. Υπάρχει μυθική ανακοίνωση κούγια κατά Γιαννάκη Παπαδόπουλου, του φίλου σου. Εντάξει, ο Γιαννάκης κάνει τη δουλειά του. Σε αυτή τη ζωή είπαμε από τις διαφορές και ευδύσεις. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και στο τέλος μένει η διαφορά. Ξέρεις τι με πείραξε. Εγώ δέχομαι αυτό που λες. Είμαι αυτή τη άποψη. Ότι εγώ έχω ένα ρόλο. Εσύ έχεις έναν άλλον. Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος έχει έναν άλλον. Ωραία. Ο κόσμος στα 2/3 δεν γνωρίζει τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Ναι, δεν γνωρίζει γιατί είναι τσεκάλι. Κάνει τη δουλειά από πίσω. Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος λοιπόν είναι το δεξί χέρι του Μαμητρόπουλου και του Μελισσανίδη. Εντάξει. Κινείται όπως πρέπει παρασκηνιακά και κάνει τη δουλειά του με απόλυτη επιτυχία πολλά χρόνια τώρα. Με πείραξε σήμερα, γιατί εγώ σου λέω αποδέχομαι ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του και εγώ θα πρέπει να κάνω καλύτερα για να είμαι νικητής. Ναι. Εντάξει, με πείραξε το ότι ο Κούγιας είπε δημοσίως ότι τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι για τη χθεσινή σφαγή της Λάρισσας. Εντάξει, ο Κούγιας σκέφτεται ότι έγινε ένα άτομο με πολλές ιδιαιτερότητες. Άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Ο Κούγιας δεν θα κάτσε να σκεφτεί το μυαλό του, τον οποίο Γιαννάκης. Ναι, ναι. Και μου είπε να κάνει όλο το έργο, είπαμε. Εντάξει. Ναι. Και εγώ δεν τον εμπιστεύω με τον Κούγια, εννοείται. Και ότι είναι μια συμπαθή προσωπικότητα. Πολύ ωραία φιγούρα. Εγώ τον θέλω να είναι εκείνη τέτοια στου χώρου. Ναι, ρε, αλλά δεν θα πάρω ποτέ τα λεγόμενά του σε top επίπεδο. Για έλα πολύ οι 6 προπονητές μέσω από το χρόνο. Τόσο είναι. Ε? Τόσο είναι. 6. Δηλαδή ο καθένας κάνει. Αν πούμε, ότι 10, ναι, αν πούμε ότι είναι 10 μήνες η αγωνιστική δράση. 1,5 μήνες, 1,6. Ναι. Μπράβο, εντάξει. Εντάξει. Καλά πάει. Αλλά με πείραξε το ότι πήγε να. Ότι ισχυρίστηκε ο Κούγιας, για να είμαστε σαφείς. Ναι. Ωραία. Ότι το στήσιμο το χθεσινό στο Ξάνθη Λάρισα, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Στήσιμο. Σκληρή λέξη. Σκληρή λέξη. Ναι. Αλλά δεν φίλε το να. Δεν βγάζεις κόκκινη την απέλαση του Ντελούκας. Πω πω, Θεέ μου. Το ιστόστηλα. Το δολοφονικό τάκλιν, ο ορισμό. Φίλε, πήγε να το σκοτώσει. Μπορείς να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Στο Βιετνάμ, παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα δεν γίνονται. Διότι ο Βιετκόνγκ συναντάει τον Αμερικάνο. Όχι. Τέτοιο τάκλιν δεν ακούγεται. Τέτοιο μίσος δεν το βγάζει. Ναι, όχι, όχι. Ωραία. Εντάξει. Τρώει κόκκινη η Λάρισα. Ακυρώνει καθαρό γκολ της Λάρισας. Έτσι, ανέτια. Έτσι. Δεν έχετε να κάνει. Διασμοξήματα σε κόρνερ που γίνονται 500 τέτοια σε κάθε κόρνερ. Ωραία. Εν τω μεταξύ, να ανοίξω μια παρένθεση. Ήμουνα σε ένα καφενείο χθες και την ώρα του μάτς έπαιζε φυσικά, γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι ενημέρωσε. Και είχα έναν δίπλα μου, ο οποίος κουράστηκε να με λέει γκολ αυτό, γκολ εκείνο, γκολ. Σε μια στιγμή πήγε 4 γκολ. Και ήταν το μάτς 0-0. Το λέω, μπορείς να πεις και ένα κανονικό γκολ όταν θα πει. Δηλαδή γίνεται αυτό με σένα, είναι μια ανάσα το ένα. Είχε μεγάλη ευκαιρία στο live, γιατί όταν πήγε με 9 εξάνθη και με 100 μετρήτη θυσία, έδινε 2 φράγκα τον Άσο.
Δεν έπαιζε με νέα παίκτες. Και έπαιζε και αρκετό χρονικό διάστημα με νέα παίκτες. Από το 1974. Πάρα πολύ. Είναι, όχι, αιώνας. Και το πέναλτι που παίρνει βέβαια η Ξάνθη. Καλά, αυτό δεν γίνεται, φίλε. Είναι 1,5 μέτρο σε την περιοχή. Και τι, είναι ανατροπή αυτό. Εγώ σου λέω ότι είναι. Είναι 1,5 μέτρο σε την περιοχή. Δεν δίνεται πολύ ποτέ αυτό πέναλτι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Ό,τι χειρότερο έχει σφυριχτεί μέχρι σήμερα στο κομμάτι πέναλτι. Ποτέ, ποτέ δεν είναι. Είμαι κάθετος, άστο. Και αυτό το πράγμα λοιπόν το έδινε δύο φράγκα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να βάλουμε 1,5 σπίτι, να έχουμε μια μεζονέτα με κήπο και. Εντάξει, δεν είναι. Είπαμε, δεν είναι εύκολα. Για πάμε στο σοφάκι μας λίγο. Το αφήσαμε να ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά όμως σήμερα. Βεβαίως, παρόλο που έτσι δεν είναι μια έντονη στοιχηματική μέρα. Όχι, έντονη είναι μια μέτρια έως κακή στοιχηματική μέρα. Όμως μπορείς να ταξιδέψεις στην αγκαλιά της Goldbet και να κινηθείς σε άλλες ωραίες. Φυσικά, γιατί υπάρχουν και άλλα αθλήματα, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι το επίκεντρο μόνο. Παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ για παράδειγμα. Λοιπόν, ναι, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βενέτσια στην Ιταλία. Επίσης έχουμε και τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Βόλι στο Champions League, όπου κέρδισε στην Ουγγαρία με 3-0. Πώς τη λένε αυτή. Εδώ σε θέλω τώρα. Να το σκοτώσω. Όχι, μην τη λες καθόλου. Δεν το είπα ποτέ. Κέρδισε μια ομάδα. Εγώ είπα την πολυσύλλαβη. Κασνιμπάρτσικα. Ναι, καλά. Έτσι το γράφανε. Ναι, ναι, κοντά είσαι. Κοντά είμαι. Έκανα μια προσπάθεια. Καλή κι εγώ. Ναι. Όπου πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έτσι, έχουμε ακόμα και επαναληπτικό. Περίμενε. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά όμως. Ναι. Είναι κοντά. Βλέπεις το μέλλον. Βλέπεις το μέλλον. Ανοίγουμε μια γρήγορη παρένθεση που συνεχίζει. Ναι. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην πόλη της Βέρειας και στον κορυφαίο έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Έτσι, στο γνωστό σε όλους Μιχάλη, δεν είναι ανάγκη να πούμε επίθετο. Έτσι, πάτε με κλειστά μάτια και αγοράζετε αυτοκίνητα, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εγώ που θέλω να δω, αυτοκίνητο ξέρει. Το παίρνει. Το παίρνει και σε δίνει και λεφτά έτσι εδώ, ανέτεια. Άντε, ναι, σοβαρά, έτσι, ναι. Θα μας το γνωρίσεις. Και χωρίς καμία υποχρέωση. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Συνεχίστε και Σοφία. Έχω να δώσω ένα μάξι, πες του. Ναι, εντάξει, θα το πουλήσουμε εδώ. Live, ναι, γιατί φίλε. Αυτά έχουν ζητάνε εκπομπές. Τα φιλιά μας στη Βέρεια, συνεχίστε Σοφία. Τα φιλιά μας στο Μιχάλη, ναι. Επίσης έχουμε και τένις. Ο ειδικός εδώ. Τσιτσίπα. Έκανε. Τσιτσίπα, μωρέ. Τσιτσιπάζε, βέβαια, βρες ένα τόνο. Τι έχει πάθει τώρα. Επενδύουμε τα λεφτά μας. Ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς. Έχουμε βάλει τη ζωή μας, τα νεφρά μας. Έχουμε δώσει ένα πόδι για να πάμε με δύο. Μπήκε με το δεξί στο Open της Σανγκάης, να το πούμε και αυτό. Ναι. Λέγε Σοφάκη. Ο Στέφανος Τσιπάς λοιπόν, ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας που στα 20 του χρόνια είναι το μέλλον του αθλητισμού. Ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό, ναι. Με ποιον έπαιξε? Με ποιον θα έπαιξε. Έπαιξε. Ναι, έπαιξε. Και τον κέρδισε. Έπαιξε και κέρδισε. Ναι, να ξέρεις, ναι. Δεν χάνει. Το Τσιτσιπάς είπαμε μαζί με τον Εμπαπέ, ενώ έρχονται τα πιτόγερα εδώ, απίστευτο πράγμα. Τι παιδιά, έχει. Αυτό να φάμε. Τι το λέμε κάθε μέρα, να ξέρεις. Γι' αυτό μας τα έφερε. Γι' αυτό μας τα έφερε, κύριος Γεωργιάκη. Λοιπόν. Ναι, ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς, το είπαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα για να το εμπεδώσουν όλοι οι ακροατές, μαζί με τον Εμπαπέ είναι τα δύο 20χρονα παιδιά σε διαφορετικά αθλήματα με την πιο καθαρή σκέψη και με απόλυτο τεράστιο ταλέντο και οι δύο στο χώρο τους, στο άθλημά τους. Πού μπορεί να φτάσει ο Τσιτσιπάς δηλαδή πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι θα είναι για πολλά δεκάδα χρόνια μπορεί. Μέσα στην πρώτη οχτάδα, για πολλά ναι. Χρόνια βέβαια. Είναι τόσο καλό. Είναι τόσο καλό. Βγάλαμε ταινίστα, δηλαδή πιστεύεις. Ναι, είναι από καλός καλύτερο. Η άλλη σάκαρη τη βρίσκει. Η Μαρία, μια χαρά είναι το μαράκι. Ναι. Μια χαρά είναι το μαράκι. Εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι τόσο ψηλά. Ο Τσιτσιπάς έχει κερδίσει τα 20 του χρόνια μέχρι τώρα, έτσι, 2 εκατομμύρια ευρώ. Καλό νούμερο. Ναι, δεν είναι λίγα. Δεν είναι τον αγγίζει η Ελλάδα της κρίσης. Δηλαδή, θα τη βγάλει. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ότι... Χθες εντωμεταξύ ξεχάσαμε που λέγαμε για τους ποδοσφαιριστές άνω το 40. Το Ριβάλτο, ο οποίος μπορεί να παίζει ακόμα και τώρα. Καλά, για να πάρει 4 ευρώ μπορεί να παίζει μέχρι τα 64. Όπω, τι φραγκοκύρια είναι αυτό. Το ξέρω ότι του πήγε τι αποδείξει από τα διόδια με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τα πει και έσκοσε. Εγώ του συγχαίρω με αυτού του τύπου του ανθρώπου. Μια φορά στα ποδήλατα του Άρεος, τότε ναι. Που ήσουν εκεί κοντά, πλάκα-πλάκα. Ναι. Τότε... Εγώ, το παρασκήνιο να ξέρει βρίσκεται παντού. Ναι. Γιατί έχουμε και πάρα πολλού ρουφιάνου. Το πρωί εγώ ενημερώνομαι, θα το τσικώνω με 8.30 ώρα 9. Αμέσως γίνομαι αποδέκτης πληροφοριών. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Εντάξει, μου κάνει πολλές φορές. Σταυρό, εμένα θα ακούσω και τον άλλον. Δεν είμαι καλύτερο του φτιάχνω. Αυτά τα κάθετα, ναι. Ναι. Ποιο είπαμε, στη ζωή τι χρειάζεται να έχεις. Ρουφιάνο, λογιστή και χαμόγελο. Είναι πολύ δυνατό. Πες το γνωμικό αυτό ξανά. Λέω σε μια ζωή χρειάζεται να έχεις ένα καλό ρουφιάνο. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι, αν την ξέρετε, να την κάνει τέλεια. Έτσι. Κύριε, να σας πω αυτό, είναι αυτό και αυτό και αυτό, αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι. Ναι. Λογιστή καλό, για να έχει τα σχετικά μπερδέματα, μαγειρέματα, αρχισεφ και χαμόγελο.
ο τρόπος δηλαδή που θα αντιμετωπίσει τα πράγματα πρέπει να είναι γαλήνιος και μιλήχιος. Ναι. Εδώ ήσυχα. Δεν το έχουμε το τελευταίο πάντα. Δεν το έχουμε πάντα. Συνήθως το έχουμε. Ναι. Ένα 70-75%. Γιατί είπαμε τι σημασία έχει μεγάλη, είναι ο τρόπος. Ναι. Να σε πω ότι έχει σημασία. Κάνεις μια παράβαση με το αυτοκίνητο. Δεν τα κάνεις ποτέ γιατί δεν έχεις μάθει να οδηγείς. Λέμε το, ας υποθέσουμε έτσι. Κάνει μια παράβαση. Και τον βλέπεις τον άλλον και ο άλλος σε φωνάζει. Σε μουτζώνει, σε κάνει τα κλασικά, τα τέτοια. Αν τον απαντήσεις με βρίσιμο, έτσι τι θα γίνει συνέχεια, θα σκοτωθείτε. Θα μάλλον... Ενώ αν το σηκώσει στο χέρι, πώς με μια λάθος πάσα ο ένας παίκτης, εγώ φταίω, συγγνώμη φίλε μου, με ένα γλυκό χαμόγελο, έτσι το χαλαβώνει τον άλλον. Μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, μπορεί να σε πάει και για τραπέζι. Τι πέρα να πάμε να φάμε. Γίνεται αυτό. Οπότε Σοφία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει τένις, λοιπόν, ο Πάοκ στο μπάσκετ. Μεγάλο, Γάλλο αντιμετώπισε χθες. Δεν του λέμε του Γάλλου, Φλόριν. Φλόριν οι Γάλλοι. Ναι, μην, άμα παίξει ποτέ. Από το Κορδελιό στη Γαλλία μην πας. Σίγουρα, δηλαδή άμα είναι αν να μην πάω, όχι. Βρες έναν Ιταλό ενδιάμεσα μέχρι να φτάσει στο Γάλλο. Στάβη μου, θεωρείς ότι σε αυτή την πόλη και γενικότερα στον κόσμο οι ηλίθιοι, έτσι, χωρίς εισαγωγικά ή με εισαγωγικά, είναι σαν τη Λευναία Υδρα, ναι, τους κόβεις και πολλαπλασιάζονται. Όχι εδώ, στη χώρα. Στη χώρα. Στη χώρα. Δεν είναι θέμα... Ναι. Δηλαδή, πώς το καταλάβεις. Δεν έχεις τάση μια φορά να αναβαθμίσεις, δεν έχει άλλο επειδή με αυτός είναι. Όχι, όχι. Και καπάκι γίνεται κάτι ποτέ, άλλο. Ποτέ, ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ. Κάθε τέλος μια καινούργια αρχή. Ακριβώς αυτό είναι με τους βλάκες. Ναι, από... Γιατί... από τι ορμόμενος το είπες αυτό, Φίνικα... οθονά μου. Τίποτα. Έτσι, χθες στιγμές απείρου κάλους και είχα κατασταλάξει ότι αυτός είναι καραγκιόζης, ολκής. Έτσι, και ο δίπλα του έδινε αγώνα να αποδείξει ότι είναι πιο καραγκιόζης από αυτόν. Και του λέω εντάξει, αγοράκι μου, το κατάφερες. Άστο. Ο Πάο ξεκουράζεται, έτσι δεν κάνει με, τίποτα. Με αντικείμενο, τώρα. Κάτσε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Με αντικείμενο, τι αυτοί οι δύο που κάνουν. Δεν θέλω το να δώσουμε τον διαγωνισμό. 50χρονοι τώρα εμπλέκονται σε βιοπραγίες και διάφορα. Α! Δηλαδή ήμαρτον. Δηλαδή ήμαρτον. Εγώ έχω άλλο παράδειγμα και είπα θα το ξεφωνήσω. Γνωστός μου αγχώθηκε. Ωραία, γιατί. Μια θα αγχώνεσαι όταν δεν μπαίνει γκολ. Το έχει over και στο 91 είναι 1-1. Θα αγχωθεί. Αγχώθηκε γιατί. Κάποια κοπέλα γνωστή του του είπε ότι έχει πάει με έναν διψήφιο αριθμό ανδρών. Πόσο χρόνο ήταν η κοπέλα? Over 25. Τριψήφιο έχει πάει, τον έκαψε ένα ψηφίο λόγο. Συνέχισε, γιατί. Μα αυτό λέω. Δηλαδή, πραγματικά τι περιμένει η γυναίκα του 2018 να έχει κάνει, να πάει. Θυμάσαι που πάλι... όταν ήμασταν μικροί, που μας έλεγαν όλες από 20 μέχρι 27, με τρεις έχω πάει. Χαιρόσουν εσύ που από Παρθένα την πειράσει. Στάβο, ξέρετε, δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί μια γυναίκα η οποία έχει πολλούς ερωτικούς συντρόφους, λέγεται Άννα, έτσι, και ένας άντρας που έχει και αυτός πολλές συντρόφους, δεν λέγεται Άνος. Ναι. Για ποιο λόγο? Αυτό το είχα πάντα μια απορία. Μα είναι όμορφο πράγμα αυτό. Εγώ είμαι η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να την εντοπίζει κάποιο σαν να πίνει ένα ποτήρι νερό. Ναι. Αναγκαία και ικανή συνθήκη. Ναι. Μια ομορφιά. Ναι. Ακριβώς. Φανταζείς. Ομορφιές και τέτοια. Ναι. Ο Λευτεράκης. Ο οποίος έβαλε αγόρασε φόρμες σε ομάδα της πόλης και για να βάλει διαφήμιση έβαλε ένα στίχο από τραγούδι του, κάτι με πονάω. Άστο, το έχει στο μάρκετινγκ ο Λευτέρης ο Πανταζής. Χιλιόμετρα μπροστά. Άφωνος, υπερορισμένων δυνατοτήτων, μην το θίξουμε τόσο έτσι. Αναμφίβολα περιορισμένων. Έκανε μια καριέρα και συνεχίζει 35 ετίας πλέον. Ναι. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια λοιπόν, όντως η γυναίκα φίλε, είναι καλύτερο να έχει εμπειρίες. Τι θα είμαι εγώ, το μοντέλο που θα δοκιμάσει. Έτσι, έτσι. Ωραία. Και άμα σκαλώσει μαζί μου, αφού έχει πάει με 20 οικοδομικά τετράγωνα. Ωραία, σημαίνει ότι είμαι ανταγωνιστικός, φίλε. Φίλε μου, όλα αυτά περικλίνονται σε ένα τραγούδι παλιό του Τόλη του Βοσκόπουλου. Mm. Δεν με νοιάζει ποια φιλούσες μέχρι χθες. Ναι. Δεν με νοιάζει. Και πιο... Α, να, μια ωραία ερώτηση που θα σας κάνω και στους δύο μαζί και επιτρέπετε και συνεργασία 10 δευτερολέπτων. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις αυτά που κάνω στο δικαστήριο. Ποιο είναι το τραγούδι του Σαββουρογάμι? Το τραγούδι του, ποιο είναι? Το τραγούδι του Σαββουρογάμι. Μαύρη σακούλα έπεσε, τι. Όχι. Όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Ναι, κάνε με απόψε συντροφιά. Γίνεται το βάδι, είναι λέξη κανονικό. Όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Δηλαδή είσαι κοντή, ψηλή, αδύνα, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή έλα δίπλα. Αηδία, εμετό. Όχι, και να σου πω κάτι, υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Καλύπτε τα... Δεν είναι πάντως ο ύμνος. Είναι ύμνος. Ε? Μπορεί να βγει και σε σημαία. Κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι, μια σημαία, αλλά όποια και να είσαι. Σοβαρά έχει γραφτεί αυτό, δεν το έχω πιάσει έτσι ποτέ. Ναι, και όμως. Είναι από... και ύμνος τώρα. Πρέπει να δεις από αυτή την. Το οποίο ξέρεις. Έχει παιχτεί εκατομμύρια φορές, ναι.
Τι να είναι, με αυτό, άμα είχε τα Βάιβλα και τα Μάιβλα τότε εκεί την εποχή του 65, πότε γράφτηκε αυτό, 70, θα γινόταν ο χαμός του χαμού. Όποια κενάσαι, ό,τι κενάσαι. Κάνε με απόψε συντροφιά. Και μετά μέσα στη χαρά, αν είναι η μοίρα μου σακατεμένη. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε, παίρνει, μια σε πυρόγα, φεύγει στο κομμάτια. Χαρούμενα τραγούδια. Κύριε, στα μπαράκια και σε αυτά, ο κόσμος πηγαίνει, γενικότερα τα λέω, γιατί γυρνάμε τα βράδια, τα απογεύματα. Πηγαίνει για να διασκεδάζει. Όχι για να βγάζετε εσείς τα εσωτερικά σας πάθη με ήττα. Μάλλον σου άρεσε την γυναίκα, μα βγάζει ένα χώρο. Τι με νοιάζει, αδερφάκι, με τι κάνει. Να είσαι επαγγελματία. Ναι. Εμεί ξέρει, αν χθε χάσαμε, αν καταστραφήκαμε, ναι. Αν δεν έχουμε δυνάμει να καθόμαστε στο μικρόφωνο και να αναπνέουμε τώρα. Αλλά εδώ, επαγγελματίε. Έχουμε γίνει 20 μέρε. Να ξέρετε και αυξήσει δεχόμαστε. Δεν θα αυριωθούμε. Γενικότερα μιλάμε. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κάνει το ένθετο του γνωστού ταρίφα τη πόλη. Α, βέβαια. Σημεία και τέρατα, ναι. Το λεπτό του Κιμονάκου. Ναι. Κίμων, λοιπόν, είπαμε η ντροπή των απανταχού ταξιτζίδων του κόσμου, ούτε η Θεσσαλονίκη και τι Αθήνα. Χθες πάλι πήρε το ταξί έτσι, και πήγε για ύπνο. Και ξύπνησε και το παρέδωσε μετά. Ωραίο. Τι, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Ντροπή και έσχος μαζί. Ωραίο. Λοιπόν. Τα χαιρετήματά μας σε κορυφαίο στέλεχος της Goldbet, ο οποίος ανταλλάσσει απόψεις σε γραφείο της εταιρείας έτσι, και περνάνε όμορφα, όπως επίσης και στην κεντρική γραμματέα που ακούει στο όνομα Θόμη και σήμερα συγκλονιστική παρουσία της. Λοιπόν, συνεχίστε, Σοφία, μας για τα αθλητικά της Goldbet. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα να αναφέρουμε ότι έχει μηδενική γκανιότητα Σουηδία δεύτερη εθνική στο παιχνίδι Εργκρίτε Ντέγκερφορθ. Εργκρίτε, θα βρει ένα τόνο. Συνέχισε. Εργκρίτε, κοριτσάρα μου. Γιατί με κάνεις τέτοια. Ναι, έτσι το διαβάζουν εδώ. Δεν φταίω εγώ. Παίζει? Με την Ντέγκερφορθ. Αυτή είναι η ομάδα. Αυτό περιμέναμε. Αυτό το match, κύριοι, δεν το παίζουν ούτε οι φυλακισμένοι. Ούτε. Γιατί? Δηλαδή, πώς. Έγκριτε το. Μα αν είναι δυνατό. Βγαίνουν έξω στην αυλή, κάνουν τη βόλτα τους οι άνθρωποι, έτσι μπαίνουν μέσα στο κελί με το air condition και δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό. Δεν έχει σήμερα στοιχήματα. Έχει μόνο για πολύ αγανακτισμένους, light. Αυτά τα αρέστα τη Μπουγάτσα. Έβαλα Αλιάνζα Λίμα και τέτοια το βράδυ, δεν είχα τι να παίξω. Ναι, εκεί την ώρα ναι. Έβαλα κάτι Αλιάνζα Λίμα, κάτι τέτοια, 0-3 έκανα. Ναι, πολύ εύκολο. Ναι, πολύ εύκολο, ξεκούραστο. Λογικό είναι αυτό, φίλε, τι θα κάνεις. Λοιπόν, έχουμε όμως και προσφορά στο καζίνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Όστι εγγεγραμμένοι, Σταύρο, ναι. Πες να δεις, αν σου έρθει μήνυμα. Έχω επιβεβαιώσει, το λογαριασμό μου. Είσαι επιβεβαιωμένος. Ναι. Είσαι. Άρα γιατί μου στέλνετε. Είσαι επιβεβαιωμένος. Να δείτε αν ο λογαριασμός σας είναι μέσα στους τυχερούς λογαριασμούς, λοιπόν. Γιατί ναι, μου στείλα 2.000, εγώ τα κέρδισα, είναι... Τι κέρδισε 2.000, μου λέει. Έτσι σου στείλανε. Ναι. Μάλλον έτσι. Να σου στείλανε τα κέρδισε. Ναι, κέρδισε. Πάνε πάρτα, μην πα νωρί όμω. Θα έχει κόσμο. Ναι, μην πα νωρί. Και φυσικά, ναι. Όπως είπαμε, έχει μπάσκετ σήμερα, έχουμε βόλεϊ. Πόσο μας δίνει. Έχουμε τένις. Δώσουμε ένα λεπτό να μεταφερθώ στη σελίδα της Goldbet και το να δούμε. Πάω στο μπάσκετ, τώρα αυτή τη Βενέτσια δεν τη βλέπω. Η Βενέτσια λογικά αυτή. Αν είχα τον κος, ήταν για ποντάρισμα. Δεν έχω τον κος. Τι έπαθε τώρα. Τι έπαθε τον κόσμο, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Ο κόσμος τραυματίας, ναι. Δεν θα παίξει ακόμα, μπορεί να παίξει το... Δεν ξέρω, φίλε, πάντως στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή την ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας που είχε κάποτε. Έρχονται, φεύγουν οι παίκτες. Δεν έχει αυτή τη γλυκιά αναμονή που είχαμε, αυτή την τρέλα. Δεν λέω την κορύφωση της δεκαετίας του 80 με τα ΠΑΟΚ Άρης. Και στη συνέχεια στη δεκαετία του 90 με Λέβινγκστον, με ομάδα μαγική, με πρωταθλήματα, με κύπελα Κόρατς. Πρωταθλήματα ήταν πολιτικός Ευγενίας. Ναι, εντάξει. Ναι, έτσι να φανεί ωραία. Ναι, καταλάβες. Ήρθαν αυτοί από η Αθηναία και μας κάνανε ισοπαίδωση. Όχι το πήρανε, το κρατήσανε, το εξαφανίσανε. Μας, αυτό που μετράει. Εισβολή κανονική, πολύ... σαν γερμανική κατοχή ήταν. Αυτό που ξενέρωσε τον κόσμο είναι αυτό που λες ότι δεν υπάρχει ο κορμός πλέον για να έχει μια συνέχεια ομάδα. Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχει ο κορμός. Απλά. Όταν είναι οι ξένοι 6-7 και αλλάζουν κάθε χρόνο, ρε φίλε. Αλλά το value, εγώ πάντα κοιτάω στις δουλειές, στις ομάδες αυτά, το value for money. Τι δίνω και τι παρουσιάζω. Ναι. Ωραία. Το μπασκετικό ΠΑΟΚ δεν το φοβάσαι αυτό το κομμάτι. Πάντα θα παίζει 1 ευρώ παραπάνω από αυτό που ξοδεύει. Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Έχει και μέταλλο. Η μπασκετική φανέλα του ΠΑΟΚ είναι η πιο σκληρή φανέλα του κλαμπ ολόκληρου. Δηλαδή, αν αύριο εμφανιστεί ο καλός σου φίλος Παύλα, μεγαλομέτοχος. Τη πάει και πει πάρτε 3 εκατομμύρια budget, θα είναι ομάδα που θα κάνει δουλειά. Στάβα, μας έλεγα να σε χαρακτηρίσεις τον Ιβάν τον Σαββίδη με μία λέξη. Τι θα έλεγες? Πατερούλης. Πατερούλης. Ναι.
Μάλιστα. Φροντίζει όλους. Ναι. Α, γενικό, με αυτή την έννοια, ναι, την ευρύτερη έννοια. Ναι. Όχι ότι είμαστε η γη του. Θα ήθελε. Φαντάζεσαι να ανοίξει πόρτα εδώ και να πει Ιβάνη να φύγει. Αλλά Σταύρο, είσαι το παιδί μου. Είναι και μόνο Μισοβίδη. Σταύρο. Δεν έχουμε μια μακρινή συγγένεια. Πέτα τη μάσκα, μάλλον είσαι το τρίτο παιδί. Μάχουμε είσαι εδώ. Σε χρονολογία. Σε έτη δεν με πιάνει. Ναι, είναι 56, 57, εντάξει, είναι 43. Δεν ξέρω, αν ήταν τόσο γρήγορο, του βγάζουμε το καπέλο. Του ανθρώπου, του ξενεύω, του θέλει γενικά στη ζωή σου, ή αυτού με μια σημαντότητα που έχουν. Θέλει κάτι καλύτερο. Να του κυνηγάω στο θάνατο. Ναι. Θέλει αυτού του περίεργου, του γρήγορου, αυτού που έχει χαστουκίσει η ζωή. Θέλω μαύρα που δεν ξέρουν τι θα πει πόνο και βαράτε, αντέχω. Σιχάνε. Πριν στην εκπομπή αυτό έλεγα. Θέλω μαύρα πρόβατα. Με αυτούς βγάζω επικοινωνία. Έτσι, έτσι. Γιατί ξέρω περί τίνος πρόκειται. Ωραία. Ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Θα βρούμε την επαφή μπαμπαμ, δεν θα κουραστούμε. Θέμα χρόνου, ναι. Ναι. Ο ξενέρωτος. Δεν μπορώ να έχω δίπλα με ανθρώπους που σκέφτομαι έστω και μία λέξη που θα πω. Ναι. Με ωραία. Κουράζουν. Ναι. Προβλέψιμη. Προβλέψιμη. Ναι. Άσχημο. Άσχημο. Κακό πράγμα. Αργό. Έχεις, με ποιον μιλούσες τώρα και το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Όχι, αφού γίνεται ένα ψηλοπόλεμο εδώ πέρα. Ναι. Είναι, όχι, γενικότερα είναι ωραία. Ξέρεις ότι εγώ κάνω απαγωγή σε άτομα. Ναι. Φιλτράω και μένουν μόνο αυτοί που πρέπει να μείνουν. Ναι, αυτοί που έχουν να μου δώσουν κάτι ή να τους δώσω εγώ κάτι. Γιατί η ζωή τι είναι, η ευτυχία, να πάρουμε τα φιλοσοφικά μας. Ναι, τα φιλοσοφικά μας τι είναι. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή, να μην ανησυχούμε, να μην μισούμε, έτσι, να δίνουμε περισσότερα, να ζητάμε λιγότερα και να ζούμε απλά. Ακριβώς. Τι πιο ωραίο. Τι έχω πει, να σε πω. Σοφό. Δεν πρέπει να έρθουν και να μας πούνε παιδιά. Από 50.000. Πρέπει. Σταύρο, δεν θα λες τέτοια νούμερα κακομικά. Πόσα. Χαρτί. Να είναι λυμένο το οικονομικό. Δώσε 1,5 εκατομμύριο. Ναι, σωστό. Ξέρεις ποιο είναι πολύ ωραίο όνειρο το οποίο πρέπει να το έχουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι πλέον. Να γίνει ένας τηλεμαραθώνιος υπέρ τους, υπέρ διασκέδασης. Όχι τηλεμαραθώνιος για να ανακαλυφθούν κάποιες ανάγκες, έτσι, ιατρικές. Κάποιου μικρού, κάποιου μεγάλου, κάποιου μεσαίου. Τίποτα κύριε, για διασκέδαση. Φαντάζεσαι Σταύρο, 20-30 επώνυμοι να παίρνουν τηλέφωνο από κάτω. Υπέρ Σοφίας. Να περάσει καλά η Σοφία. Και να λέει από Καστοριά 200 ευρώ. Ευχαριστούμε. Τι θα τα κάνεις, θα τα φάμε. Αφούς. Από Ηράκλειο, από Λασίθια, από Αλεξανδρούπολη. Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά για να περάσει καλά η Σοφία. Τι λέμε μαραθώνεις, 8 ώρων. Ναι. Ωραίο. Αυτό που θα γίνει με κλήρωση. Ποιο θα είναι που θα εισπράξει τα χρήματα. Όχι, αγόρι μου, πόσες. Όχι, λογικό είναι να ξεκινήσουν από εδώ. Από εμάς. Από εμάς. Από τη Σοφία να ξεκινήσει. Ναι. Η οποία Σοφία δεν θα δουλέψει δωρεάν. Να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση ένα κομίσιο θα το πληρώσεις εδώ κατά εμάς. Ναι. Δεν θα είναι όλα δικά σου με το κοντρένι. Εννοείται. Ναι. Και να ξέρεις ότι θα κάνεις μία δουλειά για να είναι καλή. Τόσο μιλάει για εμπειρία της ζωής. Πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Εννοείται. Να φεύγουν όπως πρέπει. Όχι ένα καθένα θα πάρει το μερίδιο του, αυτό που του αναλογεί. Ναι, αυτό που του αναλογεί και λίγο παραπάνω. Και λίγο θα βάλουμε για κάτι παραπάνω. Έτσι. Ναι. Για τον κόπο. Έτσι είναι. Οι δουλειές έτσι γίνονται. Δουλειά που φεύγει μόνο ένας με χαμόγελο και οι άλλοι λένε αμάν τι έγινε. Έτσι. Εκ των έσω θα χαλαστεί. Δεν είναι δουλειά. Δεν είναι. Αυτά τα μαθήματα. Πάω της καρδιάς μας λοιπόν. Νέα κοπέλα να τα παίρνεις αυτά τα μαθήματα. Θα τα παίρνω. Εδώ, ωραία, εδώ ναι. Θα μάθω πολλά. Ναι. Δηλαδή, άμα σου γυρίσει κάποιος στη δουλειά το μάτι, ναι, θα του δείξεις τη δυσφορία σου. Ώστε να πάρει το μήνυμα. Ώστε να πάρει το έτσι μήνυμα. Γίνονται αυτά. Μην τα κρατάς μέσα σου. Εντάξει. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι, το πολύ μικρό διαλυματάκι το οποίο μας το προσφέρει η Goldbet, φρόντισε να έχουμε μικρό διάλειμμα. Καθημερινά. Καθημερινά. Φροντίζει για πολλά η Goldbet εδώ. Ακριβώς. Για ΠΑΟΚ να μιλήσουμε σήμερα. Για ΠΑΟΚ. Θέλω να σχολιάσουμε κάτι για ΠΑΟΚ. Ναι. Πριν σχολιάσουμε όμως κάτι για ΠΑΟΚ. Όχι. Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε όμως κάτι για ΠΑΟΚ, θέλω να πούμε τι κάνει κάποιος γρήγορα. Μπαίνει στη σελίδα της Goldbet, κάνει την εγγραφή του. Γιατί καθημερινά έχει προσφορές η Goldbet, επιβραβεύσεις, bonus, θες, πρόγραμμα ανταμοιβής για όλους τους πελάτες, πριν παρολί, τα πάντα, τα πάντα. Να, εδώ έχουμε παράδειγμα το Σταύρο. Παίξανε δύο καινούργιοι παίκτες και κλαίγανε από τη χαρά τους. Ναι, αυτή είναι η εταιρεία, μπράβο και τέτοια. Ναι, παιδιά, λέω το λογικό είναι αυτό που λέτε κάτι ξεχωριστό. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, πάμε για ΠΑΟΚ, φαγώθηκες. Τα παιδιά μας ξεκουράζονται. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε το Insta Story του Γιώργου Σαββίδη χθες. Δεν ξέρω αν το είδατε. Με τις δηλώσεις του Κουγιέ. Όχι, ανέβασε μια φωτογραφία όπου είναι ένα χέρι και είναι και ένα άλλο χέρι το οποίο είναι φίδι και δαγκώνει το ένα το χέρι. Yeah. Για τις σχέσεις του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ προφανώς. Και γράφει από πάνω, εισαγγελέας μόνο για ΠΑΟΚ, Σαββίδη και Μίχελ και έχει ερωτηματικό.
Νομίζω ήταν ξεκάθαρη σπόντα όλο αυτό. Ο Σεκελιάς άκου να τη γυρίσει τώρα. Πρώτα απ' όλα το έχει παρακαμπάρει την κοινή μου αυτό με Τζούλ. Για πέ. Παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν θέματα πάω. Αυτό με τα ειδικά που γύρισε πίσω το χρόνο για το Λουτσέσκο, τι είπε το 2017 και τι είπε ο άνθρωπο. Τι είπε δηλαδή, είμαι από τον εντάξει. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Γίνεται η φάση με το Φορτούνι και η εμπειρία μας λέει, επειδή ξέρουμε ποιοι ταΐζονται πώς, μπαίνουμε σε συγκεκριμένα site και βλέπουμε ωραία, τα νέα του Σιμιτζόγλου. Ναι. Δεν θα ασχοληθεί άμεσα ο κύριος Σιμιτζόγλου με την υπόθεση Φορτούνι γιατί λείπει στο εξωτερικό. Ξέρανε, πατσαβούρες που είναι. Αλλαγή δεν έχει. Δεν όταν... έχει αλλαγή, όχι. Θα πρέπει να αλλάξει όμως αν συνεχιστεί αυτή η παροδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μας η αφελής. Όταν έχουν μια επαφή, ψήνονται ότι αυτός είναι καλός. Ναι. Δεν υπάρχει καλός. Καλός είναι αυτός που γράφει το κοντέρ, ωραία, την ισονομία και την αλήθεια σε αυτό το κομμάτι των δικαστών. Δεν υπάρχει. Όταν εμένα ο Μυραλάς μου δείχνει τους όρχες του στην Τούμπα και δεν τιμωρείται και ο Πασχαλάκης επειδή μάλωσε με την κούλα από το Ηράκλειο πίσω από, το, από την εστία που τον έβριζε όλη την ώρα, αγανακτισμένη προφανώς από τον δεκαπάζ του Πασχαλάκη, γιατί έχει και ένα δίκιο η κούλα. Ωραία. Σου λέει εσένα γιατί σου πετυχαίνει έτσι και εμένα όχι. Ο άλλος και τιμωρείται ο Πασχαλάκης, φίλε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα είμαστε και μίζεροι και να γυρνάμε και να ψάχνουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς θα... Θέλω να ξέρεις που θέλω να πάμε να μιλήσουμε σήμερα. Θέλω να κάνουμε να ανταλλάξουμε απόψεις για μεγάλους παράγοντες των τελευταίων 30 ετών στην Ελλάδα. Ποδοσφαιρικούς κυρίως. Εντάξει, Κομπότης νούμερο 1. Μάλιστα, Κομπότης. Επειδή με λίγα μέσα καταφέρει να κρατάει την ομάδα πάντα στην Αλφαβήτα. Φίλε, πρώτα απ' όλα ο Κομπότης είναι ένα showman. Έχει πάει ποτέ στην Λεβαδιά, έχει πάει. Έχω πάει και τον γνωρίζω τον όνομα, τον Κομπότη. Ναι, δεν είναι εκεί ψηλά στη σουίτα που κάθεται σαν να είναι ο Ξέρξης. Και βλέπει από το όρο σε Γάλεο την αυμαχία τη Σαλαμίνο. Ναι, δεν είναι τέτοιο. Την οποία αυμαχία τη Σαλαμίνο θα βάλουμε πάλι το. Έτσι, ναι, ναι. γίνεται. Εκεί έχει υποθεί το γνωστό πάταξον μεν, άκουσον δε. Κάνει και την ελεύθερη μετάφραση στους κόμματες μας, οι δεν είναι λάτες. Χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με. Ήταν όταν οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες είχαν ενωθεί μαζί και υπήρχε ο Θεμιστοκλής, έτσι, ο οποίος έλεγε Αθηναίος, έτσι, και τον έλεγε τον Ευρυβιάδη, τον αρχηγός των Σπαρτιατών, έτσι, να τους κάνουμε την αυμαχία στη Σαλαμίνα, που είναι στενά. Και θα έρχονται ένα και θα τους εκτείνουμε όχι σε άνοιγμα, αφού είναι πολυπληθέστεροι. Κατάλαβες. Το λέει ο άλλος ο Σπαρτιάτης φυσικά, που μαύρα τα μεσάνυχτα, νύχτα στάσου, λίτσα διαμάντι, όχι ανοιχτά και το ένα και το άλλο. Στην ουσία και τον λέει εκεί ο μεγάλος Αθηναίος στρατηγός. Έτσι. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Καραγκιοζάκο, ήθελα να το πει. Αυτό το λέμε εμείς. Και φυσικά έγινε αυτό και έγινε η μεγάλη νίκη των Ελλήνων. Που παραδοσιακά ήταν οι κολομπαράδες της χώρας. Έλα, εντάξει, μην τους κυνηγάς, έκανε και αυτοί βοήθησαν. Βοήθησαν ουσιαστικά. Μα το ψηστή, τους αποθεώνω γι' ναι, αυτό. Ναι, βέβαια, τι να λέμε. Το σωστό αποφασίσατε. Θυμάσαι τότε, υπήρχαν τρεις μεγάλες πόλεις, η Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα, και έμεινε μόνο η Αθήνα. Πού είναι οι άλλοι, σουπεδόθηκαν. Η Θήβα είναι η χειρότερη πόλη του πλανήτη. Ξεχάσαμε ότι υπήρχε στην Θήβα. Όχι, δεν θέλω να πάω στη Θήβα, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, είναι έξω από τη ζωή μου η Θήβα. Δεν θέλω. Παίζουμε το χωραργό μπάλα. Εμείς αδιάφοροι, αυτοί άμα χάσουν με Βασίλη Κωνσταντίνο Παπαδί, πέφτουν. Οι Θηβαίοι. Πέφτουν κάτι σούτ και στην αρχή, βγαίνει το ραδιόφωνο το Θήβα FM, μαζεύεται όλο το χωριό. Αυτοί βγάζουν πατάτες με τα χέρια. Έχουν κάτι χέρια δύσκολα. Ναι. Σφαλιάρα και κάσα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, αυτά τα... Η αστυνομία εκεί γνωστή. Η ισοπαίδωση. Ο Κώστας, ο Τάσος, ο Γεράσιμος έχουν μια προσωπική επαφή, τοπική κοινωνία με την αστυνομία. Και πάμε εμείς να παίξουμε εκεί αδιάφορο παιχνίδι. Εγώ παίκτης. Ναι. Τι θέση επιστάφω. Αμυντικό χαφ και οχτάρι. Συνέχιση. Συναντιώσεις με την μπάλα. Ναι, πάρα πολύ. Ναι, απλά με κέρδισε. Με κέρδισε ο χουλιγανισμός. Δεν ήσταν βίοι παράλληλοι, δεν ήσασταν η Τσιμισκή με τη Μητροπούλου. Καλώς ήμουν, απλά με κέρδισαν άλλα πράγματα. Αυτά τα καλώς είμαι, πώς μ' αρέσουν. Εγώ δεν λέω με φάγανε μπάλα. Όχι, είπες ωραίος, καλώς ήμουν. Είπες πολύ γλυκά το είπες. Ναι, σωστό. Τόσο όσο. Ναι. Δεν ήμουν για μπάλα, όχι. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ας το αγόρι μου για καμιά μπουγάτσα είσαι. Συνέχισε λίγο αυτό το. Μ' αρέσει αυτή η για το Θήβα. Ωραία. Και έχουμε έναν, να πούμε, εξτρεμο δεκάρι, εξτρεμο έπαιζε εκείνη τη μέρα. Μικρός που πιστεύετε αδικούταν και ότι έπαιζε στην Βαρκελώνα. Εμείς τι έχουμε πάρει χαμπάρι τώρα, θα μας σκοτώσουν να μας κερδίσουμε. Ναι. Χάσουμε, έτσι και ωραία. Να φύγουμε πολύ σαν άνθρωποι, ναι. Εμένα στην Κυρκίδα, 19ος, μικρός ήμουν, 17 χρόνια. Ναι, ναι. Και η Κυρκίδα είναι 50 χαπάκιδες σχολαριώτες που έχουν κάνει τη μανούρα. Ωραία. Αφού πέφτουν τα σούτια λοιπόν και τρώμε από όλο το χωριό,
και γίνεται η ουρά. Και τι δεν έλεγα, θα χάσουμε παιδιά εμεί. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Ναι, αφού είναι μικρό. Ναι, οι έμπειροι τη ομάδα. Μα βαρέσανε κόσμο πρώτα, οι δικοί μα. Και ήρθε το χωριό όλο μετά. Ναι. Δύσκολα. Να η ένταση. Περνούσε ο καλλιεργητή, έλεγε τον μπάτσο, κάνε λίγο ρε σιτάσο. Ναι. Πάω, παίρνει δύο σφαλιάρε. Αηδία, ναι. Εντάξει. Αφού ηρεμεί η κατάσταση, ξεκινάει το παιχνίδι. Και πάει ένα ζών, ο Τσίτο. Ο γνωστό Τσίτο. Ο Τσίτο. Κάποιο ένα ξερό μπροστά. Σαν να είπε ο Γιώχαν Κρόιφ. Ναι. Μπροστά από το κέντρο, ξέρω. Και πήγε παραμέσα. Και πάει και γράφει. Και κάνω έτσι και το δεν μπορεί. Και έρχεται πάλι όλο το χωριό πάνω μα. Αυτό γίνεται δεύτερο μήχρονο ή πρώτο. Αυτό, πρώτο μήχρονο, ρε. Στο 20-25. Έχετε χρόνο να χάσετε. Χρόνο, ναι. Ξεκινάει το χωριό. Καλή χώρα είναι που λέει. Μανούλα αποδυτήρια στο ίδιο χωριό. Θα χάσουν, δεν ξανά. Ναι, ηρεμήστε. Δεύτερο μήχρονο. Δεν μπορεί να την βάλουν αυτή με τίποτα. Με τίποτα. Μάλλον την μόνη σα εστάφη. Πάμε κι άλλε λύσει. Όπω θα έπρεπε να κάνουν κάποιοι άλλοι. Ναι, δηλαδή αυτά είναι. Και εκτεθήκαμε που δεν το κάνει. Τέλο πάντων. Και βάζει ο ίδιο και δεύτερο. Εντάξει, δεν θα σκοτωθείτε. Πώ ζείτε, είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα, φίλε. Και πραγματικά. Ούτε από μηχανή σε όσοι σα έσαι. Τελικά κερδίσατε. Κερδίσαμε, δεν δύο. Δεν του ρίξατε. Ποτέ. Ναι, του ρίξαμε. Και μα εκατέψανε. Το λεωφορείο που γυρίσαμε δεν υπήρχε τζάμι ούτε για δείγμα. Και πάλι καλά που γυρίσατε τώρα σωματικά και όταν τον πιάσαμε εθνική οδό, είναι καμιά 25 χιλιόμετρα. Ναι, βέβαια, τι είναι, από την Θήβα μέχρι την εθνική οδό. Τότε ηρεμήσαμε λίγο. Πού να ήξερε η Θήβα τότε, την αφιερώσουμε μεσημέρι. φόβο. Πέντε λεπτά. Δε, επειδή είπε Θήβα, τώρα θυμήθηκα αυτό, ρε φίλε. Αλλά θυμάμαι τα χέρια του ακόμη. Πάτα κιούτα. Κουπιά. Κουπιά, ρε. Ξέρεις να βγάζει την πατάτα, τώρα έχουν και μηχάνημα, τα τραβάμε προς τα έξω. Τότε ήταν. Σε βλέπω με την πατάτα, έχεις ένα ψιλοεθισμό θα τον έλεγα. Ο Καποδίστρια εσύ τι έχει κάνει με την πατάτα. Βέβαια. Πες τον λαό για τον Καποδίστρια. Τον κορυφαίο πολιτικό που τον φάγανε οι Ρουφιάνοι και αυτόν. Έφαγε έξω από την εκκλησία με τον Παπαμιχάλη, τον έστειλε στο γάμο ο άνθρωπος. Ο Καποδίστρια ήταν φέρει λοιπόν τις πατάτες. Ήταν ελεύθερες οι πατάτες, δεν ασχολούνταν κανένας με αυτές. Τα γεώμηλα. Και λέει, καθίστε, δεν σα κάνω τώρα και τι έβαλε να τι φυλάνε. Τι έφραξαν. Οι Έλληνε φυσικά μόλι βλέπουν το παράνομο, τι είναι αυτό που φυλάνε. Και άσε εμένα το να τάω. Του έλεγε του φύλακε, αφήστε να περάσουν, να τι κλέβουν, δεν πειράζει. Για να μπουν στη ζωή του οι πατάτε και έγινε αυτό το θαύμα σε όλε τι μορφέ τη. Τρώμε όλοι οι πατάτε. Τι γίνω, η πατάτα. Πώ φορέ τι κορυφαίο, είναι το κεντρικό σε κάθε τραπέζι, το ό,τι πιο φυσιολογικό. Που πήγαμε να φάμε προχθές και δεν είχαμε πατάτες. Και όταν είπαμε πατάτες, έχουμε στο φρύτο του σερβιτόρο. Ναι, το πατάτες και είπε ο άνθρωπος. Μα πάμε σε over the top κατάστημα. Πήγε, σου πρότεινε. Ναι, και ήρθε και με είπε. Κοτόπουλο με μακαρόνι. Ναι, κοτόπουλο, δηλαδή, αγόρι μου. Και του λέω αυτά τα φτωχά τα πάμε, τα κοτόπουλα και τα τέτοια εδώ τα βγήκε. Τα λε, πες τα πουθενά αλλού, αδελφιά. Βάφησε το αλλιώς. Παγερά διάφορα το κοτόπουλο. Μπήκε εκεί στη μέση μετά. Τα λιατέλε. Και αφήσαμε το κοτόπουλο. Ποιο κοτόπουλο, φίλε. Έχουμε φάει κοτόπουλο. Μα δηλαδή. Και δεν μπορεί να μα τα πιάσει, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο δίπλα στο τραπέζι και να βλέπει. Κοίτα τι τώρα αυτή η κατάσταση. Είναι μίασμα. Αμέσω είσαι δακτυλοδεικτούμενο. Όπω ο Αρτέμι Μάτσα, τι ωραίο ήταν αυτό στι ελληνικέ ταινίε. Αυτό γεννήθηκε για να κάνει το ρουφιάνο στην Ελλάδα. Δεν είναι τέλειο ο ρόλο του. Η τέλεια ενσάρκωση. Είναι η τέλεια ενσάρκωση αυτό. Ελάτε, είμαι εδώ. Του είδα, περάσανε πριν πέντε λεπτά. Λαθά κανονικό. Ποιο? Χρήσαντο. Είναι φόλα. Τα ίδια κάνει κάθε μέρα. Ναι, τόσο. Ναι, τα ίδια. Τι, φίλε, πηγαίο ταλέντο. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί. Εδώ μεταξύ. Καμιά φορά. Να αποτανθώ. Παίρνω συγγνώμη. Καμιά φορά αποθεώνω τον εαυτό του. Πω, πω, τι εδώ. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Ναι. Αυτό είναι καλό, ναι. Θέλω να αποτανθώ και στου φίλου μου του Αυγιανού, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Εμεί βρισκόμαστε εδώ, κύριοι. Μπορεί να φέρετε τα κεφάλαιά σα. Έτσι, να παίξουμε λοιπόν. Στοιχηματικά από 1 ευρώ μέχρι ανεξαρτήτου ύψους χρηματικού ποσού, το νίκη με νίκη, ΠΑΟΚ με Άρης. Έτσι, νίκη, και με δίνουμε... νίκη. Νίκη με νίκη, στο Άρης ΠΑΟΚ και φυσικά δίνουμε και το Χ σε περίπτωση όμως το οποίο θα αμοιφθούμε αναλόγως. Δηλαδή 1-3. 1-3. Ναι, δεν πάμε τώρα σε χαζί. Στο Χ λοιπόν 1-3. Όχι, τον ΠΑΟΚ το δίνει 2 φράγκα ούτως ή άλλως. Ναι, παιδί μου, και θα τα κάνουμε αναλογικά. Στοιχηματικά θα παιχτούν όλα στην κολμπέτα όπως πρέπει. Καταλάβατε. Και θα γίνουν αμέσως στο τέλος του αγώνα οι ανάλογες πληρωμές. Ευτυχώς αυτά τα μάτς είναι που μας. Τι μας κάνουν, φίλε, μας. Τρέφουν, τι. Βέβαια. Μας ανασταίνουν από τυχόν ήττες. Από κοινώς, από τυχόν οικονομικά αδιέξοδα. Ναι. Τα οποία τα βλέπουμε να έρχονται. Καταλάβατε. Επειδή βλέπουμε εμείς, είπαμε το προνοήν καλύτερο του θεραπεύειν. Εδώ είμαστε, κύριοι, μπορείτε να στείλετε. Έτσι είναι πολύ ωραία περίπτωση. Αφέσει σε συγκεκριμένα τόσο ωραία ομάδα ο Άρης, τι παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εύκολα πράγματα. Ναι, ο επίδοξος πρωταθλητής, να ξέρετε, με δύο λόγια, αντιμετωπίζει το νεοφώτιστο.
Έτσι. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Δεν είναι ούτε χερεκακία, τίποτα. Είναι μια απλή πρόταση, είναι μια στοιχηματική πρόταση. Το γεγονός να είναι χερεκακία δεν γίνεται αυτό. Έτσι, έτσι. Πολύ όμορφο. Γεγονός. Γεγονός. Τώρα, άμα θέλουμε να ωρεοποιούμε μια κατάσταση και να λες τον άλλον αυτό που θέλει να ακούσει. Αλλού. Και φίλε μου Αλέκο, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν της εκπομπής και ακούς, παλιά τερματοφύλακα του Άρη της καρδιάς σας, έτσι, τα χρήματα θέλω να τα πληρωθώ αμέσως μετά τη λήξη. Όχι την επομένη. Ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά και πάλι χρόνια πολλά. Τέτοιους θέλω εγώ στη ζωή μου. Και αν έχεις και άλλους φίλους, να μου τους γνωρίζεις. Εδώ είμαι. Είναι γνήσιο τέκνο. Ναι, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ. Τι λες. Το όπου τώρα μας ζούμε, ξέρω ότι είναι τόσο πολύ. Μπράβο, ωραίος. Α, μ' αρέσουν αυτά. Όχι, εγώ όταν ο άλλος δεν είναι χθεσινός. Ναι, ναι. Έχει μια πορεία. Και έχει άποψη. Έχει άποψη. Υπάρχει μια παρέα Αργιανών, παραδοσιακή. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραία. Ναι, π.χ. Τον Ηλία εννοείς, βεβαίως. Πώς το λένε, ο Γαρμπής. Δηλαδή άτομα τα οποία έχουν πληρώσει τον Άρη, όχι έχουν πληρωθεί από τον Άρη. Ο Γαρμπής είναι κόσμημα για την οικογένεια του Άρη. Έχω άποψη για το συγκεκριμένο. Είναι κύριος με όλα κεφαλαία. Όπως και οι υπόλοιποι που ανέφερες. Ναι, αυτούς τώρα δεν μπορείς να τους πεις να πούμε ότι είναι αντιπαοξίδες. Είναι ρε φίλε παραδοσιακοί Αργιανοί. Σε μισούν. Σωστό. Στο δείχνουν. Πολύ καλά κάνουν. Ναι, και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά αυτό, θα βρεθεί, ναι, θα διασκεδάσει, θα περάσει καλά. Όταν όμως θα κάνει μιλήσει σοβαρά μαζί του, θα μιλήσει σοβαρά. Είναι απολαυστική. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Τέλειο. Ναι, δεν είναι τέλειο. Του στέλνουμε αυτού με στη ζωή μας. Αυτή κάτι απίθανη που εμφανίστηκε. Εμείς δεν τα μαζεύουμε όλα, φίλε, και τα λέμε μέσα στη σακούλα και πετάξτε. Δεν είναι δυνατόν. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό είναι η κοινωνία όμως. Αυτό κάνει. Γενικεύσεις. Που δεν υπάρχει πιο συγχαμένο πράγμα από τη γενίκευση. Εγώ ακόμα και τους διαιτητές που τους μισώ, τους μισώ, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, πω, πω, ρε φίλε, πέθανε να ζητήσει από την πείνα. Δεν θα έχω κάτι, ναι. Σε είπα, ναι. Σε ναι, όχι ναι. Σου, έτσι. Για πολλωστή φορά, οι διαιτητές είναι ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων. Δεν τους παίζανε μικροί. Ναι. Κάτι γινόταν. Μαζέψαν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο τώρα να είναι παιδάκι. Θα κάνει εικόνα στο μυαλό σου. 10-13 χρονών παιδάκι έτσι και παίζεις και χωρίζεις. Εγώ τον Κώστα, εσύ τον Γιάννη, εσύ τον Πέτρο, εσύ αυτόν και μένει ένας. Αυτός που θα μείνει θα είναι διαιτητής. Που δεν τον παίρνει κανένας. Και το μίσος μέσα του γεννιέται και τρέφεται. Ακόμα λέει, κάτι και, γίνεται. Και γιατί για αυτούς, γιατί εγώ να μην παίξω. Ακόμα και για αυτούς θα προσπαθήσω να μην αδικήσω κάποιους που όντως είναι καλοί. Όταν θα γράψω κάτι ή θα πω κάτι. Εντάξει. Εμένα γενικά, να ξέρεις στη ζωή μου οικονομικά, ένας από τους 5 που με εκτέλεσαν είναι διαιτητής. Κάτσε τον κάνω. Και αλφα εθνικής. Μάλιστα. Και σφύριζε ο άνθρωπος. Έλεγε θα το κάνω αυτό over. Και δεν μπορούσε να μπει γκολ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν τίποτα. Τι βάστα. Μπορεί να μπέρδευε με ποιον ήτανε. Να τον λες τώρα που έχει ξεκινήσει το παιδί με τους άσπρους είμαστε. Παράδειγμα. Ναι. Μια άλλη φορά είναι κόκκινα βέβαια. Ναι. Είσαι με τους άσπρους. Ναι. Βοήθα τους άσπρους αφού λες. Θα βοηθείς. Ναι, ναι. Ναι. Πού είναι. Μπέρδευε τους κόκκινους. Τίποτα άστο. Τι να γέλασε όταν φεύγαν τα κυβότια όμως και μετά αλλάζαν χέρια τα λεφτά. Άλλο το ωραίο τραγούδι ελληνικό. Τι. Α, τι. Τα λεφτά αλλάξαν χέρια. Το ωραίο. Τι λέει μετά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις πού χρωστάς. Αν αυτή δεν είναι ύμνη με όμικρον γιώτα, ποιοι είναι. Ε. Υπάρχει ρε φίλε η λαϊκή σοφία. Πάντα. Τα τελευταία τραγούδια λίγο δεν βγάζουν. Λαϊκή σοφία, εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια. Είμαι φαν εγώ των ελληνικών τραγουδιών και δι των παλαιότερων, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από τα άλλα. Είναι αποφθέγματα κανονικά. Αυτά πρέπει να μείνουν στην ιστορία. Πώς λέμε, είπε αυτός, αυτό, αυτός, εκείνο και έμεινε. Και τα ελληνικά τραγούδια τέτοια χρειά έχουν μερικά και τέτοια δύναμη. Μάλιστα. Σήμερα οπότε τι μάθαμε κεντρικό, το τραγούδι του Σαβουρό. Του Σαβουρό. Ο φίλος μας ο Σαβουρό. Ναι. Πάρω το άλλη μία, γιατί το ξέχασα. Όποια και να είσαι, ό,τι και, και να είσαι. Το ό,τι, το όλα είναι το ό,τι. Και μια ακόμη ερώτηση. Ναι. Τι γίνεται όταν συναντιέται ένας πλούσιος με έναν έμπειρο μετά από 6 μήνες. Τι. Θα σας πω λοιπόν. Ο πλούσιος γίνεται φτωχότερος, αλλά με εμπειρίες. Έτσι. Και ο έμπειρος γίνεται πλουσιότερος. Με εμπειρίες πάλι. Όχι, αφού είναι έμπειρος. Είναι έμπειρος. Ναι. Είναι. Με εμπειρίες. Όταν συναντιούνται. Οικονομικές. Τις οποίες τους θέλω μέσα στη ζωή. Έτσι είναι. Και στη ζωή, φίλη μου Σοφία, γιατί είσαι κοντά στην ηλικία της κόρης μου, έτσι. Θα κάνεις παρέα με όλους. Δεν θα τους... Εντάξει, με ναι. Όλους και μετά θα βρίσκεσαι το τι γίνεται. Θα κάνεις απαγωγή σε άτομο. Όχι. Και από θα κρίνεις τους ανθρώπους, και αυτό το κεντρικό, πώς σε συμπεριφέρονται εσένα. Μη σου λέει ένας τρίτος, αυτός είναι έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Εσένα πώς σε συμπεριφέρεται. Είναι εντάξει απέναντί σου. Ναι. Σε ρωτά ένας τρίτος για αυτόν. Τα καλύτερα λόγια θα λες.
Εντάξει, εννοείται ότι αν κάποιος σε μένα συμπεριφέρεται πολύ οκ, okay, έτσι. Και σε κάποιον άλλον μπορεί για τον οποιοδήποτε έτσι, λόγο δεν να έχουν διαφορές. Δεν σημαίνει ότι είναι θα κακός άνθρωπος. Θα κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό ακριβώς. Επιπέδου σήμερα η εκπομπή. Ναι, αφού δεν είχαμε, μα αφού δεν είχε αθλητικά δρόμενα, κεντρικά αυτά που μας ενδιαφέρουν, με τον Πάπου. Μαθήματα παραδείγματος. Μαθήματα ζωής σήμερα. Κάθε μέρα δίνουμε μαθήματα. Βέβαια, συνεχόμενα. Εδώ η εκπομπή είναι φιλοσοφικού πλέον. Τύπου περισσότερο και λιγότερο αθλητικού. 100%. Να αναφέρουμε κάτι φιλανθρωπικό που έγινε χθες. Βέβαια. Λοιπόν, στο γήπεδο της Νεάπολης. Φιλανθρωπικό στη Νεάπολη, κάτι. Λοιπόν, άκουμε να σου πω. Οι βετεράνοι της Νεάπολης, του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης έγινε ένα τουρνά όπου μάζεψαν λεφτά για τη μικρή Μαρία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και το παρόν έδωσε ο Βιερίνια, ο Μάτος και ο Σαλπικίδης. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο τουρνουά. Εκπληκτική ενέργεια, μπράβο. Βιερίνια, Μάτος και Σαλπικίδης δεν παίξαν και τρεις μαζί. Αυτές, πρώτα απ' όλα αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται να βοηθείται κόσμος, να γίνεται δουλειά. Όλα τα παιδιά που έχουν προβλήματα, μακάρι να λύνονται μέσα από τις κοινωνικές ενέργειες από όσους μπορούν να τις κάνουν. Κοίτα τι δεν έδωσε κόκκινη, τότε θα τρελαθώ. Από εκεί και πέρα, Σαλπικίδης με Μάτος, πιστεύω, αν παίζαν μαζί, ποτέ, θα ήταν πιο πολύ μπροστά ο Μάτος και πιο πολύ μπάκο Σαλπικίδης. Ειδικά στα τελευταία του, ο Σάλπι. Ο Μάτος είναι ένας ποδοσφαιριστής, χάρμα ιδέστε. Πέρα από την αναμφίβολη ποιότητα που έχει, έχει και φοβερή έντονη προσωπικότητα. Έχει σημαδεύσει ωστόσο τον ΠΑΟΚ με την παρουσία του, με τα γκολ τα κομβικά που κάνει, έτσι, και γενικότερα το πώς συμπαρασύρει την ομάδα όταν πηγαίνει πίσω. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Γιατί σε βλέπεις τα γκολ. Όχι μόνο. Παίζουμε με τη Σπαρτάκ. Ναι. Η Σπαρτάκ το πιο ποιοτικό που έχει είναι ο Πρόμες. Ο Ολλανδός, ο Εξτρέμ. Ναι. Είναι αυτός που μπορεί να μας κάνει την κηδεία. Ξεκινάει το παιχνίδι, πάει, του δίνει μία φύλλα από πίσω. Επαγγελματική. Και όπως πέφτουν μαζί και άλλες τέσσερις στην κουτρουβάλα στο πάνω. Δεν υπήρχε Πρόμες και στα δύο παιχνίδια. Τον είπε οπότε, φίλε, άστο σήμερα. Άστο, αγόρι μου, ναι, και στο άλλο. Τεράστια ανατροπή αυτή με τη Σπαρτάκ να χάνεις 0-2 στο 18 και να το κάνεις 3-2. Ναι, γιατί είναι το σοκ, ρε φίλε. Μπορεί να είναι, ξέρεις, και το μοναδικό μάτς σε όλη την Ευρώπη, όσα μάτς και να γίνουν φέτος, που ένα 0-2 θα ανατραπεί στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ναι. Στο ημίχρονο. Μπορεί να είναι το μοναδικό μάτς. Τι θα πλήρω, αυτό πω. Πόσο έδινε εκεί την ώρα, το είδα. Έδινε 351 ποσοστό. Τι λες, βάλε 2 ευρώ. Τώρα που πει με 2 ευρώ, θα σου πω μια στοιχηματική μου ιστοριούλα. Ναι. Εγώ γενικότερα παίζω αρκετά χρήματα στο στοίχημα. Ουγγιώ. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Ναι. Μία φορά λοιπόν που είχα υποστεί οικονομική καταστροφή, έχω 2 γελία ευρώ, 2 κανονικά. Ναι. Έμειναν 2 ευρώ. Ναι, από 23.000 τόσο που είχε ο λογαριασμός, μένουν 2 ευρώ αστεία, κωμικοτραγικά. Ναι. Έτσι, τα οποία είναι προσπέταμα. Ναι. Είναι ούτε καν για τα κουλούβια. 4 κουλούβια χωρίς ζεβέστα. Μετά ναι. Σπαραλία πάνω κάτω, αμάντι πάθαμε και τα γνωστά. Μου είπε, του είπα, θα του πω, δεν τον είδα ακόμα, τα χαζά αυτά. Και παίζει ένα. Αυτό γίνεται πριν από 5 χρόνια. Παίζει Crystal Palace, Liverpool. Είναι στο 78 και το μάτς είναι 0-3. Λέω, μόνο αυτή η Liverpool, η οποία είναι η ομάδα της καρδιάς μου, μπορεί να κάνουμε κάτι γελιότητες τέτοιες. Το έχει, αδελφέ μου, 350 την ισοπαλία. Στο 78 είναι 0-3. Η καλή ομάδα και αυτή. Δύο αστεία έβαλα, τα πετάω φυσικά, για να κλείσει ο λογαριασμός και να πάμε για άλλο. Στοχή τα πετάς. Όχι, στοχή είναι, στοχή. 350 ποσοστό. 1-3. 2-3. Στο 89. 3-3. Συγγράφει 700. 700 τα λεφτά. Όπως είναι τα λεφτά, πέραν το είπαμε, στο παρολί. Όπως είναι τα 700 ευρώ, έχει 2 ιταλικά το βράδυ. 1,80, 1,90. Πυροβολούνται μέσα, έτσι. Τα λεφτά, 3.000. Την επόμενη μέρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ευχή και κατάρα όλα τα παιδιά αυτά, τα Άγια. Και βάζω τον ΠΑΟΚ ένα απλό over 2,5. 1-0. ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Κλάους. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Όβερ το θέλουμε. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 16. Για να το κλείσω ανάποδα, δεν παίζοντας ανάποδα και ασφαλίζοντάς το, είναι 9 ποσοστό. Λέω, όχι, 2-0 τόσο στο 16, δεν θα το κλείσω ποτέ. Και φυσικά τελικό αποτέλεσμα 2-0. Βγάλαν τις αιστείες, δεν έμπαινε η μπάλα ποτέ. Μετά σε πιάνει και ο εγωισμός που δεν πρέπει να τον έχει στοιχηματικά. Αλλά άλλο να το λες και άλλο να όχι, το κάνει. Κάνε κασάουτ, τι σου δίνει στο 2-0 στο. Δεν είχε κασάουτ. Δεν είχε κασάουτ. Για θα σου δίνει 70-80% σίγουρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι, σου λέω πώς μπορεί να γίνει. Αυτή είναι φυσικά μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα πώς χρήματα παγερά διάφορα μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να κάνει κάτι. Ναι. Γιατί με είχε πει ένα φίλο μου, τον οποίο εγώ φίλους, άτομα τα οποία τα έχω μέσα στη ζωή μου και τα σέβομαι τα λεγόμενά του, τα ακούω.
γίνομαι καλύμνιο, σφουγγάρι. Θέλω να τα μαζεύω. Έτσι, με είχε πει ότι καριέρα μπορεί να κάνει και από 100 ευρώ. Δηλαδή, όταν παίζει, πρέπει να είσαι εκεί ψυχή και σώματι. Εννοείται. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να έχει μόνο πολλά λεφτά για να γράψει ένα στοίχημα. Μπορεί με 100 ευρώ κάποιο να κάνει καριέρα. Το συνέστημα είναι αυτό που σε παρασύρει στο στοίχημα. Ένα γνωστό. Καθαρό μυαλό, δεν θα παρασύρθει εύκολα. Δεν θα κάνει εύκολα το λάθο. Ένα γνωστό μου έχει αλλάξει κοινωνική τάξη, ξεκινώντα την καριέρα του στον χώρο του στοιχήματο με μια επιταγή βαβά το αβαβά. Τι σημαίνει βαβά το αβαβά? Δεν θα πληρωνόταν ποτέ. Ποτέ. Αυτές τις φούσκες και τέτοια και τα γνωστά. Ναι. Έδωσε την επιταγή, έγραψε το στοίχημα. Έτσι. Και στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση και μακάρι να είναι ο άνθρωπο όλη τη ζωή όπως αυτός και όλοι οι άλλοι. Συνεχίζει ή έχει ανοιχτεί και σε άλλους κλάδους? Συνεχίζει, ανελέητα. Έχει καθαρό μυαλό αυτό. Ναι, συνεχίζει. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Συνεχίζει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο το παλικάρι. Γιατί είναι επαγγελματίας πλέον. Επαγγελματίας όσο δεν πάει άλλο. Και ήρθε η στιγμή το Σοφάκι να μας κάνει μία ανακεφαλαίωση για την τεράστια γκολμπέτ. Ωραία. Τι θα παίξουμε σήμερα? Σήμερα να παίξουμε μπάσκετ. Γιατί να παίξω ΠΑΟΚ διπλό? Να παίξεις. Μου είπες πριν πόσο το δίνει. Πήγα να πω, αλλά δεν με αφήσατε. Πολύ καλά. Εμείς τι κάνουμε? Αφού είμαστε αλήτες. Αλήτες. Ενώ το κορίτσι θέλει να κάνει την είσοδό του. Λοιπόν, να ενημερώσει. 3.47 είναι το διπλό. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ? 9.30 παίζει σήμερα. Στη Βενέτσι, ε? Ναι. Βενέτσι. Ιταλία. Βόλτες, γόνδολες, τέτοια κάνανε. Θα παίξω ΠΑΟΚ. Ενημερώθηκες για βόλτα με γόνδολες και αυτά? Τι να πάνε, δεν χωράνε, δεν μπάσκετ είναι. Δεν είσαι τα Pokémon, τα ποδοσφαιρικά που μπαίνουνε. Πού να πει ο Μαργαρίτης στη γόνδολα? Τέσσερις εγχειρίζει το χόνδρο θα είναι. Θα γεμίσει η γόνδολα. Ναι, δεν είναι. Ξαμπλωτώσει ίσως και να μπορεί να χωράνε. Ξέρεις που είναι πόλη ίδια με τη Βενετία και είναι εκπληκτική? Όχι. Απλά οι γυναίκες τους είναι ό,τι πιο άσχημο υπάρχει στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Για δώσε το στίγμα. Στον Μπριζ. Άντε. Εκπληκτική. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ταινία. Πολύ καλά λόγια έχω για το Μπριζ και δεν έχω πάει. Φίλοι, είναι εκπληκτική. Θες να πάμε φεύγοντας να κόμπι κανονικά? Να μην πάμε Μπριζ. Τώρα τι δύσκολο είναι. Τι είναι το Μπριζ? Για συνέχεια. Αλλά και άλλα έχουν γίνει. Ναι. Το Μπριζ είναι πανέμορφη πόλη και είναι σαν τη Βενετία μέσα σε. Α, ναι. Και όμως δεν είναι. Διαφημίζεται αναλόγω. Εκπληκτική ταινία αποστολή στο Μπριζ με Colin Farrell. Που εγώ δεν έχω περπατήσει όλο το Μπριζ γιατί με έχει πιάσει μια παράνοια δύο μέρες, δεν έχω αφήσει τίποτα όρθιο. Και το έχω περπατήσει όλο. Και βλέπω την ταινία μετά και είναι όπου έχω πάει. Άντε. Όπου έχω πάει. Ένιωθες κάτοικος εκεί, κάπως ένιωθες. Κάτι, σαν να έπεσα στην ταινία. Ήταν. Όπου, άμα στήψω από εδώ θα δείξω εγώ τον Βαντεγκέρχοφ και τον. Τέλος πάντων. Τα θυμάσαι αυτά τα αδέλφια που παίξανε στον Απόλλωνα Αθηνών? Ναι, Βαντεγκέρχοφ αυτή. Τα μικρά του ονόματα τα θυμάσαι? Φρανκ. Ναι, ούτε σα σκέψη, είπε μια μαλάκι. Δεν θα πω Φρανκ και δεν πειράζει. Βίλι και Ρενέ. Ρενέ ήταν ο Μάπα. Βίλι Βαντεγκέρχοφ και Ρενέ Βαντεγκέρχοφ. Ξεκάθαρα ο Βίλι ήταν ο καλό. Εντάξει. Πες μου ένα μολούκο άσο, πριν το κάπου εδώ. Άσε, μην βιάζεσαι. Που έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Μολούκο. Μολούκο. Στον Παναθηναϊκό. Ο Τσου Λαλίνκ. Το θυμάσαι? Θυμάσαι τον Τσουλαλίνκ. Πού το θυμάσαι τον Τσουλαλίνκ? Δεν υπάρχει μνήμη μου, έχω πρόβλημα με τη μνήμη σε λέω. Που πάτησε στην Ελλάδα. Ο Φουτσίνη. Ποιος είναι ο προπονητής του Λιόδου? Ναι, με είπανε. Πότε ο Αφρικανός πάτησε στην Ελλάδα? Ποια δεκαετία είναι, πότε έρχεται να εστιάσω? Όχι στον ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Όχι στον ΠΑΟΚ. Αργήσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Ναι. Για λέγε. Όχι, δεν το έχω. Ο Ιλούγκα. Άβε, ο Ιλούγκα, εθνικός Πειραιός. Βέβαια, ο Ιλούγκα. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πεχτάρα. Και να ξέρεις, εθνικός δεκαετία του 70, Καλκαντέρα, σέντερ φορ, απίστευτης ποιότητας. Τα έχουν όλα μέσα. Τι παίζει όταν θες, και Ευρώπη, σε βγαίνει Καλκαντέρα. Τον έφαγε ο Ολυμπιακός και αυτό βέβαια για να χρησιμοποιεί το καρεσκάκι μόνος του. Μια τελευταία πολύ δύσκολη ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολη. Over 10, έτσι. Ολυμπιακός εθνικός 2-2. Βάζει δύο γκολ, ένα σέντερ φορ του εθνικού. Δεν ξαναέπαιξε ποτέ. Αν μου πεις αυτόν το όνομα, κόβω και τα δύο. Κόβω άνω κάτω άκρα και περπατάω μόνο με το σώμα. Ο Σερεμεντές. Τσούκστος. Τσούκστος. Δεν είναι πολύ παλιά αυτό, ρε. 30 χρόνια έχει, δεν είναι πολύ παλιά. Δεν είναι πολύ παλιά. Όχι, είναι χθες. Τον Ηρακλή του είχε κάνει ένα τέτοιο. Η ανόρθωση με έναν τέτοιο. Πώς το λέγανε? Θυμάσαι πώς το λέγανε? Τσούκστος, είπα, τελειώσαμε. Άστον Ηρακλή. Τώρα μιλάμε του επίπεδου στα ύψη. Λοιπόν, φιλιά, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.